πρώτος υποψήφιος αποφάσισε να κάνει μια τολμηρή βουτιά στον κόσμο της μουσικής. Είμαι ο Βίκτορ, να εργάζομαι ως ναυοξώστης. Θα σώσω κάποιον σήμερα γιατί υποψιάζομαι ότι θα πνιγεί κάποιος. Είμαι έτοιμος για όλα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Εκεί άμα τα καταφέρουμε δεν πειράζει. Οι αποτυχίες μας στο πρόγραμμα είναι. Η ναυαγωστική παιδιά βοηθάει πάρα πολύ στο τραγούδι γιατί μεγαλώνει πνεύμονες. Είναι πολύ ωραίο επάγγελμα γιατί σώζεις κόσμο. Σας έδωσα αλλά δεν είμαι καλά. Ο Βίκτορ έχει και τα τυχερά του στο επάγγελμα, ωστόσο δηλώνει απόλυτα πιστός σε μια και μοναδική αγάπη. Είμαι η Τζέννη, είμαι 17 ετών και τα δύο τελευταία χρόνια είμαι μαζί με τον Βίκτορ. Αποφασίσαμε να νοικιάσουμε αυτό το σπίτι και θα είμαστε μαζί. Εγώ το προτείνω στην Τζέννη να μείνουμε μαζί. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, εντάξει, είμαστε και κάπως νέοι, μας το λένε και όλοι κατά τις επιφυλάξεις τους, αλλά πιστεύω αφού αγαπιόμαστε παιδί μου, τα καταφέρουμε. Θέλω να γίνω Greek Idol γιατί πιστεύω ότι μπορώ να διασκεδάσω τον κόσμο. Αν ο Βίκτορ γίνει Greek Idol, θα ζηλεύω πάρα πολύ γιατί θα έχει πάρα πολλές θαυμάστριες και θα είμαι από κοντά και θα μπορώ να ακολουθώ. Έλα μου σιγά, για 3 φλερτάκια την βραδιά δεν πειράζει. Τι, τι λες? Έλα μου σιγά, εγώ σε ένα βαθμό. Εντάξει, για να δέχω νομίζω θα το πάρουμε. Πάρε. Ο Βίκτορ μπαίνει στην αίθουσα ακρόασης, αποφασισμένος να αναδυθεί στον αφρό της ελληνικής μουσικής. Γεια σας. Γεια σου. Με λένε Βίκτορ, είμαι 29 ετών. Βίκτορ, φοράς την ταρακιά. Ναι. Αν θέλετε τα βγάζω βασικά. Όχι, δεν θέλω τα βγάζω. Σε 2 μήνες τα βγάζω. Να αρχίσω. Ναι. Απορώ με μένα. Μην ξεκινάς έτσι. Απορώ που σε θέλω ακόμα. Αφού δεν σε πάρα αυτά τα κομμάτια, γιατί τα λες τώρα. Κάτσε να το τελειώσω. Δες, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τραγούδι που τραγουδάς. Υπάρχει, θέλω να το πω. Πάμε. Και απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Βίκτορ, ενώ φαίνεσαι ένα χαρούμενο παιδί και όλα αυτά, αυτό που ακούω εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι. Σου είπα, τι θέλεις το απορώ, δεν θέλεις να το πεις, να βγάλεις κορώνες. Η δασκάλα μας τι έχει να πει. Η δασκάλα έχει να πει ότι ο Βίκτορας θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν κάνεις για τον Greek Idol, οπότε εγώ θα σου πω όχι. Οπότε είναι δύο. Α, όχι, έχει. Ναι, το πει εγώ πέντε. Λυπάμαι, και ναι, να πω, δεν περνάζει. Εντάξει. Να σε καλά, Βίκτορ. Η επιτροπή τελικά δεν έριξε τόσο σίδιο του ρικόλ στον Βίκτορα. Δεν πετύχαμε, κοπήκαμε. Δεν πειράζει. Υγεία. Οι άλλοι είναι επαγγελματίες περισσότεροι, οπότε εντάξει, έχουμε ό,τι καλύτερο. Γεια σας.